δύο φορές αναβολή. Τελικά πραγματοποιήθηκε το Κυριακή Τράιλ. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, η αλήθεια είναι ότι περάσαμε αρκετά και σαν διοργάνωση δεν ήταν εύκολη. Πρέπει να τηρήσουμε όλα τα νέα μέτρα του υγειονομικού πρωτόκολλου του ΣΕΓΑΣ, πράγμα το οποίο το κάναμε με μεγάλη επιτυχία. Αυτό μας δημιούργησε αρκετά προβλήματα, τα οποία ευτυχώς τα ξεπεράσαμε και ναι, τα καταφέραμε και κάναμε το τρίτο Κυριακή Τράιλ. Να πούμε τι περιλαμβάνει αυτό, τι αφορά. Ναι, ήταν δύο αγώνες, οι οποίοι μάλιστα είχαν και διαφορά δύο ώρων, ούτως ώστε το πρώτο γκρουπ ατόμων να μην συναντηθεί καθόλου με το δεύτερο. Ήταν ο ένας αγώνας στα 6.200 μέτρα και ο άλλος ήταν στα 12.400 μέτρα. Οι συμμετοχές που είχαμε ήταν ακριβώς το όριο που καθορίζει μαζί με το τεχνικό επιτελείο, να αναφέρω, ήταν ακριβώς το όριο που ορίζει το υγειονομικό πρωτόκολλο. Δεν συναντηθήκαν καθόλου οι δρομείς. Τελείωσε ο πρώτος αγώνας, φύγαν οι δρομείς, ήρθαν το δεύτερο γκρουπ και τρέξανε ξεχωριστά από τους άλλους. Ήταν μια πολύ όμορφη διοργάνωση. Το χαρήκαν οι δρομείς γιατί είχαν να τρέξουν 8 μήνες. Χαρήκαν και τη διοργάνωση, νιώσαν ασφαλείς και μας το λέγανε και όσον αφορά το πρωτόκολλο, αλλά και όσον αφορά την υπόλοιπη ασφάλειά τους, γιατί είχαμε και τη στήριξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος ήταν εκεί και με προσωπικό, λοιπόν, αλλά και με το ασθενοφόρο. Να πω επίσης ότι είχαμε και τη στήριξη του Μοτοσυκλετικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Αγριάνες, οι οποίοι μας παρήχαν οδηγούς που πήγαιναν μπροστά και πίσω, με μηχανές μακριά βέβαια από τους δρομείς, σε απόσταση, αλλά είχαμε ένα πρόσθετο μέτρο ασφαλείας.